welcome to my party we're just getting started a life is a dream or a nightmare' scarring hand me a drink cause I think I'm going all in get me a street cook catch me when I'm falling Cover up my scars flip the handlebars crashing in my car welcome to my channel -i -e -i -e game I a άδεια. Έχουμε άδεια. Άδεια τα έχουμε όλα γεμάτα, δεν υπάρχει τίποτα. Αλλά έχουμε γεμάτα, μισό γεμάτα, κάποια υγράκια τα οποία θέλω να σα δείξω. Και μιλάμε για την σειρά φυσικά Just Juice. Είναι αυτή εδώ, μόλι κάνει focus. Just Juice, το Club. Τέσσερα υγράκια τα οποία μου κινήσαν το ενδιαφέρον. Τουλάχιστον τα δύο από τα τέσσερα εμένα έχουν σταλθεί κατευθείαν από την ε, Σμόκη και έχουμε μια πάρα πολύ ωραία σειρά η οποία είναι αυτή εδώ βλέπετε εδώ πέρα το οποίο έχει το φυλαδιάκι της το ωραίο το όμορφο να ισχύωσει λίγο και έχουμε νάτι κάραμεν, βανίλια, τόφι, λέμον και σουίτ κουμπάν μιλάμε για μια πλήρης καπνική σειρά ε, λεμόνι στο καπνικό σουίτ κουμπάνο, ναι μιλάμε για πουράκι Uh, το Back Original Series λέει και πάμε να δούμε λίγο τι χαρακτήρα και τι στοιχεία έχουν αυτά εδώ λοιπόν πρώτα απ' όλα να πω ότι το βιντεάκι αυτό όπως και αρκετά άλλα θα είναι λίγο short δηλαδή ε, δεν χρειάζομαστε πολλά πολλά, τα υγράκια ήδη τα αθμίζω, θα πω λίγο τι εμπεριέχουν στη συνταγή τους και ποιο μου κίνησε εμένα το ενδιαφέρον και γιατί. Δεν σας ενδιαφέρει το γιατί, αλλά εγώ θα το πω. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το Sweet Cubano. Είναι αυτό εδώ. Το οποίο λέει εντελώ φυσικό κουβανέζικο καπνό κατασκευάζεται στο νησιωτικό αυτό έθνο για περισσότερα από χίλια χρόνια. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν πάνω από 200 στάδια για τη δημιουργία ενό μόνο πουρού, με κάθε στάδιο να προσθέτει και ένα μοναδικό επίπεδο γεύση και αρώματο. Το τελικό αποτέλεσμα είναι μια πραγματικά ανώτερη εμπειρία που κάνει τα κουβανέζικα πουρα να θεωρούνται από τα καλύτερα στον κόσμο. Έντονο ο χαρακτήρα του. ε, okay περιγραφή πρέπει να είναι πάντα λίγο too much, καλά κάνει η εταιρεία. μιλάμε για ένα, εντάξει δεν θα έλεγα φυσικό κουμπανέζικο πουρο, αλλά θα έλεγα για ένα πάρα πολύ ωραίο γευστικό πουρο, με έντονο χαρακτήρα, ο οποίος από τις πρώτες μέρες και όλα σωρίμασης, δηλαδή από ο πρώτες μέρες ενώ στο διήμερο, τριήμερο, έχει αρχίσει και δείχνει χαρακτήρα. Λόγω του έντονου αρώματος και της έντονης γεύσης της οποίας έχει, δίνει αμέσως το, το προφίλ του. Καλό, πολύ καλό και η συσκευασία όμορφη. Βέβαια θα πω για τη συσκευασία μετά τι με χάλασε. Ε, πάνω εδώ πέρα βλέπουμε στα κίτρινα γράμματα τα οποία έχει το ε, πότε συσκευάστηκε και ποτε εξπάρε εξπάρεε, λίγη λύγει. Βέβαια βλέπω πέμπτος του 25, 3 χρόνια υγράκια. υγράκια. Τα έλαβα το 22, ας έχουμε 23, έχουν άλλα 2 χρόνια ζωής. Ενδιαφέρον. Καφέ. Και πάμε να δούμε το δεύτερο υγράκι, το οποίο είναι το λέμον. Αυτό μπορεί να πω ότι αρχικά μόλις άκουσα καπνικό με λεμόνι, it's not for me. Αλλά, αλλά, αλλά. Δεν είναι άσχημο. Δηλαδή, λέει, συνδυάζοντα ένα από του παλαιότερου και πιο δημοφιλέ τύπου καπνού στον κόσμο με μια ζωηρή όξινη πινελιά, δεν βλέπω να διαβάσω, αυτή η χαρακτηριστική γεύση θα γίνει σύντομα βασικό στοιχείο στη συλλογή σα. Καθίστε να παυτικά και ζήστε ένα χαρακτηριστό άρωμα με έντονη γεύση καπνού. Να σα πω την αλήθεια ότι εγώ τα έχω αφήσει και έχουν οριμάσει ένα δεκαήμερο, δεν χρειάζονται τόσο. έρχεται, έρχεται η αίσθηση του καπνού, αλλά μου φαίνεται ότι η οξύτητα την πάει λίγο πιο πίσω. Ενδιαφέρον χαρμάνι, ενδιαφέρον χαρμάνι, αλλά δεν ξέρω τι δουλειά έχει το λεμόνι με τον καπνό. Ποψούλα μου. Όχι, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Το λεμόνι ίσα ίσα που δίνει έτσι μια λαφρά οξύτητα. Δεν βλέπει κάτι το τρελό, δηλαδή δεν ατμίζει και έχει λεμονίλα. Αλλά οκ, okay, είναι λίγο ιδιαίτερο. Θα το προτιμούσα όχι σε αεράτο, σε MTL το συγκεκριμένο. Και πάμε να δούμε το επόμενο. Το επόμενο είναι βανίλα τοφί. Είναι αυτό εδώ. Το προηγούμενο ήταν αυτό εδώ, το οποίο δεν το δείξα. Λοιπόν, βανίλα τοφι. Ο κουβανέζικο καπνού είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο για την πλούσια και απολαυστική του γεύση. Αυτό το διακριτικό γεμάτο σώμα άρωμα συνδυάζει με δεξιότητα ήπιε νότε κρεμμόδου βανίλια μαγαδασκάρη με πολυτελή βρετανικό τόφι καραμέλα. Μια πολύ εξαιρετική καπνική εμπειρία. Και μια γλυκιά εμπειρία θα λέγα γιατί βανίλια μαζί με τόφι καραμέλα δίνουν τόσο όσο κρεμμόδι γλυκάδα θα χρειάζεται ένα υγρό. Να πω ότι είναι δύο υλικά τα οποία πηγαίνουν άνετα με καπνικό. Νομίζω ότι το έχουμε ξαναδεί το setup αυτό σε άλλε εταιρείε. Είναι ωραίο, ε, μ' αρέσει το τόφι όπω κάει μέσα, η, η καραμέλα του δηλαδή με λίγα λόγια. Ε, ξεφεύγει, ξεφεύγει από το τύπο RUI βανίλια καραμέλα, γιατί εδώ πέρα πάμε σε κουβανέζικο καπνό, οπότε έχουμε μια πιο ιδιαίτερη ποικιλία, μια πιο έντονη ποικιλία, λίγο πιο όχι βαριά, αλλά πιο πλούσια σε γεύση. Με αποτέλεσμα να το κάνει ένα εκ των δύο αγαπημένων μου. Ε, θα πω όμω κάτι ότι οι μέρε ορίμανσή του παρόλο που το Lemon και το Tobacco, το Sweet Cubano ε, από τη δεύτερη τρίτη μέρα μπορεί να τα χτυπήσει άνετα. πολύ το κάνουν και από την πρώτη, λέω τη δική μου άποψη. Είναι παραπάνω. Δηλαδή, εγώ το ευχαριστήθηκα από το εξαήμερο και μετά που είχε αρχίσει και έβαινε το σώμα του. Και πάμε να δούμε το τελευταίο και αγαπημένο, το οποίο είναι το Νάτι Κάραμελ. Αυτό εδώ Στι αρχέ τη Επανάσταση τη δεκαετία του 1960, οι μεγάλοι κατασκευαστέ που μπορούν της Κούβας άρχισαν την αναζήτησή του για νέα γη εδάφη που θα μπορούσαν να στηρίξουν την πολύτιμη τέχνη του. Βρήκαν την ευκαιρία του στην Νικαράγουα, η οποία σήμερα οι πολλοί υποστηρίζουν πω παράγει τον ποιοτικότερο καπνό στον κόσμο. Οπολαύσα τον με τη συνοδεία υπέροχων καραμελωμένων ξηρών καρπών. Και εδώ πέρα να πούμε ότι οι ξηροί καρποί κάνουν την παρουσία του αισθητά. Φαίνεται η αίσθηση της καραμέλας, δεν κρύβεται καθόλου, αλλά σου δίνει και μία απαλή αίσθηση καπνού. Μπροστά ο καπνός, δεν είναι πίσω, παρόλο που είναι γλυκό υγρό και αυτό. Βασικά όλη η σειρά είναι γλυκιά. Ε, με αυτή εδώ να μην μου είναι τόσο πολύ γλυκιά και να μου έρχεται το καπνικό και που πρέπει. Οκ, okay, δεν θα πούμε ότι είναι τα top καπνικά από την άποψη ότι είναι μπροστά μπροστά ο καπνό και ότι τα ισοπεδώνει όλα. Όχι, είναι σε μια ισορροπία, είναι η μη καπνικά, γκουρμεδιάρικα καπνικά τα οποία σου δώνουν, σου δώνουν, σου δώ, μπα, μπα, που να σου δίναν κιόλα, σου δίνουν νότε παιχνιδιάρικε στον ουρανίσκων. Ε, βανίλια, το, βανίλα, τόφι και νατί καραμέλ είναι τα δύο τοπ για μένα τα οποία είναι στα γούστα τα δικά μου. Τα άλλα δύο τώρα εντάξει, τα πουράκια και τα σχετικά μου αρέσουν, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Είναι καλά, είναι ωραία. Όλη η σειρά τέλο πάντων, δηλαδή, αν θα μου έλεγε να τη βαθμολογήσω, α πούμε, θα τη έβαζα ένα 8,5 στα 10. Από την άποψη ότι τα δύο δεν μου αρέσουν τόσο πολύ, αλλά είναι Α, αξιοπρεπής γεύσης και τα δύο το βανίλα το, το και νάτι κάραμελ είναι από τα υγρά τα οποία θα ξαναάτμιζα σημαντικό για μένα εκεί βλέπω και αν ένα υγρό μου αρέσει και αν θα το ξαναπάρω αν το ξαναπάρω σημαίνει ότι μου αρέσει πάρα πολύ από θέμα καθαρότητας αντιστάσεων εδώ είμαστε ντεμή ντεμή παρατήρησα σε όλα σε όλα ότι το κατάλληλο του το αφήνουν λόγω της γλυκάδας της οποίας έχουν μην φανταστείτε κάτι τραγικό αλλά έχουν σχετικό αυτό. Τίποτα άλλο. Καφέ. Θα παρεξηγηθούμε. Λοιπόν, αυτή ήταν η σειρά Just Juice από το Baco Club. Ωραία, θα τη βρείτε στα καταστήματα. Αν θέλετε, κάτω στα σχόλια, γράψτε ποιο έχει το δοκιμάσει, γιατί το έχετε δοκιμάσει. Είναι η σειρά που κυκλοφορεί αρκετό το καιρό τώρα. Ποιο σα άρεσε, γιατί, τι δεν σα άρεσε και, 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 τα Σχετικά, σχετικά like Like, subscribe, share, βοηθάτε το κανάλι γιατί μπορείτε και όταν βοηθάτε το κανάλι, το κανάλι δεν βοηθάει εσάς, βοηθάει εμένα. Και βοηθάει εμένα γιατί μπορεί και γιατί έτσι μας αρέσει. GVAPS is here, see you next time bitches. to my party we're just getting started a life is a dream or a nightmare scarring hand me a drink cause i think i'm going all in get me a street who can catch me when i'm falling cover up my scars flip the handlebars crashing in my car